Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής και υποψήφιος ευρωβουλευτής, επισκέφθηκε την ΑΦΠΑΚΤΟ την Παρασκευή, όπου και πραγματοποίησε συνάντηση με στελέχη και φίλους της περιοχής. Σήμερα δεν ήρθατε μόνο να τιμήσετε τη δική μου παρουσία, ήρθατε να στείλετε το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι ισχυρό και δυνατός. Στέλνετε καθημερινά το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα, παρά τις Κασάνδρες, παρά αυτούς που προσπαθούν να πολεμήσουν καθημερινά την παράθεση, ότι αυτή η εντολή που δώσατε όλοι σας σε αυτή τη νέα πορεία του κινήματος πέρα από 3 χρόνια με την εκλογή του Προέδρου του Νίκου του Ανδρουλάκη. Αλλά και τη συγκλονιστική παρουσία σας τότε σε αυτή τη μαζική διαδικασία, ότι η πορεία της αναγέννησης της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης δεν έχει φραγμό. Θα συνεχίσει όλους τους επόμενους μήνες μέχρι την τελική επικράτηση στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ο κύριος Σπυρόπουλος από το εργατικό κέντρο επεσήμανε πως το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη, με την ευθύνη που τη βαραίνει, στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και παίρνει πρωτοβουλίες για την κοινωνική στέγη, την ακρίβεια, το κόστος ζωής, το κοινωνικό κράτος, την ανασυγκρότηση του ΕΣΥ και την ενίσχυση της δημόσιας παιδείας. Πώς είναι αυτό να μην ανεβαίνουμε κι άλλο, να μην έχουμε μια πορεία ανωδική συνεχόμενη. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας πω το εξής. Ο αγώνας ο οποίος ξεκινήσαμε δεν είναι ένας αγώνας εύκολος. Ούτε ένας αγώνας ο οποίος θα δικαιωθεί σε λίγους μήνες. Η πορεία που είχε η παράταξη τα προηγούμενα χρόνια θέλει σκληρή και δίκαιη και σκληρή και σημαντική δουλειά για να μπορέσει να γυρίσει το καράβι. Μάλιστα, τέλος, συζήτησε και για τα προβλήματα της περιοχής και ανέφερε πως μια ισχυρή εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συμβάλει καταληκτικά στη διεκδίκηση πόρων και εργαλείων προς όφελος της περιφερειακής ανάπτυξης. Χρειάζεται μια νέα πορεία, μια νέα ελπίδα, μια νέα προοπτική για τη χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Και το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο και δυνατό, με όλα τους τα στελέχη στην πρώτη γραμμή για να δώσει αυτό το σημαντικό. Τέλος, κάλεσε στο πλαίσιο αυτό τους πολίτες στις 9 Ιουνίου να δώσουν δύναμη στο ΠΑΣΟΚ με την ψήφο τους.